Πάρα πολλά ωραία. Στα Λευκά ντύθηκε το Τρόοδος για να υποδεχτεί τους επισκέπτες που σπέβδουν από όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού για να απολαύσουν όχι μόνο το τοπίο, αλλά και οικογενειακές γιορτινές στιγμές. Στην ευρύτερη περιοχή του Τρόοδους, μικροί και μεγάλοι τρέχουν στα χιόνια προσπαθώντας να τα απολαύσουν όσο περισσότερο γίνεται πριν επιστρέψουν στη ζεστασιά του σπιτιού τους. Αλλά παίξαμε πολύ με χιονοπόλεμο. Και χιονίζει κάμπος. Έχει να κάνει τέτοιον άνθρωπο? Ναι, μπορεί. Εμείς είμαστε από τη Ρουμανία και φυσικά και μας αρέσει. Ήρθαμε κάθε χρόνο που έρχομαστε. Η μαγεία των Χριστουγέννων έφτασε στο Τρόοδος. Μικροί και μεγάλοι έρχονται εδώ στην πλατεία Τρόοδους για να φτιάξουν τον αγαπημένο χιονάνθρωπο και φυσικά να παίξουν χιονοπόλεμο. Όμορφα. Τι ήρθες εδώ να κάνεις? Να φτιάξουμε χιονάνθρωπους, να παίξουμε τα χιόνια. Έφτιαξες χιονάνθρωπο? Όχι, ακόμα. Τα βουνά του Τρόοδους είναι λες και σκεπάστηκαν από ένα άσπρο πέπλο. Ωστόσο, παρά το κρύο, μικροί και μεγάλοι δεν μπορούσαν παρά να παίξουν χιονοπόλεμο, να φτιάξουν τον διάσημο χιονάνθρωπο, ακόμη και να παίξουν με το έλκυθρο. Χρόνια πολλά σε όλους και περνάμε τέλεια στο Τρόοδος εδώ. Έφτιαξες χιονάνθρωπο? Όχι ακόμα. Θα φτιάξεις? Ναι. Τα χαμόγελα διάχυτα και οι μπάλες από χιόνι να δίνουν και να παίρνουν. Τι έκανες εδώ στο Τρόοδος που ήρθες? Περπατούμε, παίζουμε με τα χιόνια. Έφτιαξες χιονάνθρωπο? Όχι. Θα φτιάξεις? Μπορεί. Το ύψος των χιονιών φτάνει μέχρι και τα 15 εκατοστά στην Χιονίστρα και στην πλατεία Τρόοδους στα 5 εκατοστά. Αριθμοί που αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ώρες. Οι μικροί το χαίρονται περισσότερο από όλους και φυσικά οι ευχές δεν θα μπορούσαν να λείπουν από μια μέρα σαν την σημερινή. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι έκαμε εδώ στο Τρόοδος που ήρθατε? Παίξαμε χιονοπόλεμο, κάμαμε με το σκι. Ναι. Κάμαμε πολλά πράγματα. Φτιάξετε χιονάνθρωπο? Όχι. Να φτιάξουμε μπορεί. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, με υγεία. Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος. Υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Στην πλατεία Τρόοδου συναντήσαμε έναν παππού που έκανε ένα μοναδικό δώρο στον εγγονό του. Λευκά Χριστούγεννα. Πολύ ωραία, είμαστε ενθουσιασμένοι τώρα που χιονίζει. Κυριάκο, φέραμε τον εγγονό μου για πρώτη χρονιά στα χιόνια. Είναι 4 χρονών. Ήταν τα γενέθλια του εχθές και το δώρο του είναι να δει τα χιόνια. Πρώτη φορά βλέπεις χιόνια? Ναι. Πώς σου φαίνεται, άρεσε σου? Ναι. Έφτιαξες χιονάνθρωπο? Στα ορεινά όλοι οι δρόμοι προς το Τρόοδος, τόσο από Λεμεσό όσο και από Λευκοσία, είναι ανοιχτοί μόνο για οχήματα με κίνηση και στους 4 τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω της έντονης χιονόπτωσης και του παγετού. Πολλά ωραία, είναι υπέροχα. Οι πρώτες νυφάδες έκαναν την εμφάνισή τους το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων και δεν αποκλείεται ο νέος χρόνος να βρει το νησί μας ντυμένο στα λευκά.